Το μεγάλο στοίχημα των εκλογών της 6ης Οκτωβρίου είναι η μαζική συμμετοχή των πολιτών της κεντρικής βάσης του ΠΑΣΟΚ. Ήταν το μήνυμα του βουλευτή Ηλίας και υποψηφίου για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλη Κατρίνη από τη Λάρισα. Ο κύριος Κατρίνης ανέφερε ότι η συμμετοχή της εκλογικής βάσης είναι σημαντική για να προκύψει, μεταξύ άλλων, ένα ΠΑΣΟΚ που δεν συμβιβάζεται με χαμηλά ποσοστά. Το μεγάλο στοίχημα των εκλογών της 6ης Οκτωβρίου είναι η μαζική συμμετοχή των πολιτών της κοινωνικής βάσης του ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ όμως που δεν συμβιβάζεται με μικρομεσαία ποσοστά 13-15%. Ένα ΠΑΣΟΚ που παίρνει την πρωτοβουλία να φτιάξει μια πλατιά δημοκρατική παράταξη που είναι η εναλλακτική πρόταση κυβέρνησης. Ένα ΠΑΣΟΚ που δεν δέχεται να είναι κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ΠΑΣΟΚ, το νικηφόρο, το πλειοψηφικό, που αλλάζει τη ζωή των πολιτών, που δίνει ελπίδα και προοπτική σε όσους σήμερα αισθάνονται ότι περιθωριοποιούνται από τη Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ που πρέπει να βγει από την εσωτερική διαδικασία της 6ης και 13ης Οκτωβρίου. Αναφερόμενο στην πληγήσα Θεσσαλία, σημείωσε ότι δεν του προκαλεί αίσθηση το γεγονός πως η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί πάρα πολλά και έχει κάνει πολύ λίγα. Είπε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει η πολιτεία να αποδείξει την αξιοπιστία της. Άκουσε μεγάλες και πολλές υποσχέσεις, αλλά στην πορεία του χρόνου τα πρακτέδα στις εξαγγελίες ήταν πολύ λιγότερα. Άρα, πρέπει η πολιτεία εδώ να αποδείξει την αξιοπιστία της, πρέπει να αποδείξει ότι είναι δίπλα στους πολίτες, έτσι να εμπιστευτεί την αυτοδιοίκηση, να δώσει χώρους, κυρίως να δώσει προοπτική ελπίδα σε ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ότι απειλούνται όχι μόνο για το παρόν, αλλά δεν έχουν καμία προοπτική για το μέλλον. Εδώ η φυσική καταστροφή είναι τεράστια, έχει σχέση και με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την έλλειψη τροφικής επάρκειας, άρα είναι θέμα νομίζω επιβίωσης όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά και της χώρας ολόκληρης. Το παρόν στη συζήτηση έδωσαν μεταξύ άλλων οι βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη και ο δικηγόρος και πολιτευτής Θωμάς Παπαλιάγκας.